Στη δημιουργία παραρτήματος ατόμων με αναπηρία στο Διδημότυχο προχώρησαν οι εθελοντές ενεργοί πολίτες σε συνεργασία με τον Ομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Εύρου. Στόχος η εξυπηρέτηση των πολιτών του Διδημοτήχου και της Περιφέρειας άμεσα και τοπικά για όλα τα θέματά τους και τις εξελίξεις που τους αφορούν. Όπως σημειώνει ο εκπρόσωπος του παραρτήματος Παναγιώτης Φιδανάκης, ήταν ένα πάγιο αίτημα των ατόμων με αναπηρία στο Διδημότυχο. Ένα χρόνιο αίτημα των συμπολιτών μας, όντως έλειπε πολλά χρόνια από την περιοχή μας, μια επιτακτική ανάγκη να γίνει, αλλά και ένα θέμα το οποίο έμεινε πολύ πίσω και αυτό δυσκόλευε την ενημέρωση και την επικοινωνία των συμπολιτών μας αμέα εδώ από την περιοχή του Δημοτήχου και της Περιφέρειας, για να μπορούν να μάθουν για τις εξελίξεις, για τα θέματά τους και για τα δικαιώματά τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως γνωρίζετε αλλάζουν συνέχεια τα δεδομένα, υπάρχουν εξελίξεις και η τοπική κοινωνία εδώ δεν μπορούσε να μάθει ακριβώς ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις για να μπορέσει, αν μπορεί, και να ενταχθεί για να μπορέσει να κερδίσει από αυτό. Γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε και δημιουργούμε πλέον αυτό το φορέα, αυτό το παράρτημα Δημοτήχου ΑΜΕΑ, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες πριν ξεκινήσαμε, είχαμε έρθει επαφή με τον Ομαρχιακό Σύλλογο για άτομα με ειδικές ανάγκες του Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Η συμφωνία επισφραγίστηκε με την παράδοση μιας μπλούζας του Ανδρέα Μόμτζου, παγκόσμιου πρωταθλητή ατόμων με αναπηρία, με την υπεγραφή «Η αναπηρία είναι τρόπος ζωής και όχι ντροπής». Η τριμελής αρχική επιτροπή θα αποτελείται από τους εθελοντές μέλη του Συλλόγου Ανδρέα Μόμτζου, Παναγιώτη Φιδανάκη και Παρασκευά Τσολακίδη. Το παράρτημα θα στεγάζεται εντός του Δημαρχείου Διδημοτήχου. Απευθυνθήκαμε για τη στέγαση που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στον Δήμαρχο Διδημοτήχου, ο οποίος συμφώνησε να μας παραχωρήσει μια αίθουσα, ένα γραφείο εκεί στο Δημαρχείο, στο κτίριο του Δήμου, για να μπορέσουμε να δεχόμαστε και να έχουμε και το τηλέφωνο εκεί και να δεχόμαστε τους συμπολίτες μας αμέα για να μπορούμε να τους ενημερώνουμε και να τους βοηθούμε σε οτιδήποτε χρειάζονται όσον αφορά με τα διαδικαστικά και με τη γραφειοκρατία που υπάρχει. Είναι προσβάσιμη πόλη το Δημότυχο, κύριε Φιδανάκη? Χρειάζονται και άλλα βήματα να γίνουν? Πάντα χρειάζονται και άλλα βήματα φυσικά. Δεν είναι τόσο προσβάσιμη, η αλήθεια είναι, η πόλη του Δημοτήχου. Για να φανταστείτε, και ο Δήμος στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στο δεύτερο όροφο δεν μπορεί να πάει κάποιος εκεί, κάποιος με ειδικές ανάγκες. Τέλος, ο κύριος Φιδανάκης ευχαρίστησε τον Ομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Εύρου για την άμεση ανταπόκριση και βοήθειά του. Ως εθελοντές ενεργοί πολίτες θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το σύλλογο, τον Ομαρχιακό Σύλλογο για ΑΜΕΑ Νομού Εύρου, διότι με μεγάλο ζήλο και με ένθερμα και άμεσα, όταν τους αναφέραμε ότι θέλουμε να προβούμε προς την δημιουργία του παραρτήματος, συμφώνησαν, τρέξαν γενικά όλα τα θέματα που χρειαζόταν και ο κύριος Ευθυμιάδης, ο Κώστας, αμέσως προχώρησε όλα τα θέματα έτσι ώστε να μην καθυστερήσουμε καθόλου και να πάρει σάρκα και οστά αυτή η προσπάθεια. Γι' αυτό το λόγο τον ευχαριστούμε και πιστεύουμε στην καλή συνέργεια και καλή συνέχεια και στην ευόδοση όλων των στόχων μας.